Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης Αιγαίο, Ντάμα Κούπα, που όπως ήδη πολύ καλά γνωρίζετε, προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11 το βράδυ, εδώ από το στούντιο του Αιγαίο TV στη Ρόδο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με τις περιφερειακές εκλογές, μιας και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία εν ώψη και των εκλογών της 26ης Μαΐου. Στο στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίο έχουμε τον κύριο Γιάννη Καραμαρίτη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη Μπροστά το Νότιο Αιγαίο του Γιώργου Χατζημάρκου και τον κύριο Παναγιώτη Τοκούζη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Τεσσάρων Εποχών του Μανώλη Γλινού. Σας χαιρετίζω, σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Θαρή. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τοκούζη, μιας και είναι περισσότερα χρόνια στην αυτοδιοίκηση και γενικότερα στα κοινά, οπότε θα με συγχωρέσει ο κύριος Καραμαρίτης. Παρακαλώ. Κύριε Τοκούζη, θα ήθελα να μου πείτε πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τις περιφερειακές εκλογές πρώτα απ' όλα. Κύριε Σαρή, εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά του τόπου μας, τα οποία φυσικά στην πορεία και με την εμπειρία που είχα και συνδικαλιστικά μέσα από την Ομοσπονδία Ενοικιασμένων Δωματίων, είχα αποκτήσει μια αρκετά μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αρχικά το Νότιο Αιγαίο μέσα από τα Δωδεκάνησα, μέσα από τα νησιά τα οποία απαρτίζουν την όμορφη Δωδεκάνησο και τώρα τα τελευταία 3 χρόνια μέσα από την Συνομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, ανακαλύπτω φυσικά και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στις Κυκλάδες αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή. Ένα λοιπόν από τους λόγους ο οποίος με ώθησε να ενταχθώ στο καράβι του Μανώλη του Γλινού ήταν το κομμάτι του τουρισμού, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει αρμοδιότητα κυρίως η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και θεωρώ πως μπορώ να βοηθήσω και να προσφέρω με τις γνώσεις που έχω για να καλυτερέψει λίγο η ποιότητα του τουρισμού και να αναβαθμιστεί τόσο τα Δωδεκάνησα όσο και οι Κυκλάδες. Έχετε ξανασχοληθεί στο παρελθόν με εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση? Ναι, ασχολούμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και 20 χρόνια περίπου. Διετέλεσα Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Καλυθέας και είμαι τώρα νυν Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη του κυρίου Καρίκη στο Δήμο Ρωδίου. Όχι, στην περιφέρεια εννοούσα. Στην περιφέρεια ποτέ ξανά. Στην περιφέρεια όχι, πρώτη φορά. Ωραία. Πάω τώρα στον κύριο Καραμαρίτη να του δώσουμε την ευκαιρία πρώτα απ' όλα να μας συστηθεί. Είναι μαθηματικός και είναι υποψήφιος με την παράταξη του σημερινού Περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου. Κύριε Καραμαρίτη, πρώτη φορά ασχολείστε, έτσι δεν είναι? Ναι, για μένα είναι η πρώτη μου φορά που ασχολούμαι με τα κοινά και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω ασχοληθεί σε κομματικούς μηχανισμούς. Είχα εκλεγεί, ήμουν πρόεδρος της ΟΝΕΔ, Δωδεκανήσου, και αυτή είναι η επίσημη μου πρώτη. Σπούδασα μαθηματικά, όπως είπατε πριν, το άσκησα το επάγγελμα για κάποια χρόνια. Στην πορεία με κέρδισαν επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Και σίγουρα χρειάζονται και όλα στα μαθηματικά στις επιχειρήσεις. Εντάξει. Τα έξοδα και όλα αυτά. Ένα κομμάτι χρειάζεται, ναι. Όχι συνολικά τα μαθηματικά. Ένα τομέα των μαθηματικών θα ήταν πολύ χρήσιμο για όλους τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, αν ήταν γνώστες κάποιων πραγμάτων που έχουμε μάθει εμείς στο Πανεπιστήμιο, θα τους βοηθούσε πάρα πολύ στην επιχείρησή τους. Κύριε Καραμαρίτη, για πείτε μας λίγα λόγια για εσάς, δηλαδή από πού κατάγεστε, με τι ασχολείστε τα τελευταία χρόνια, μας είπατε βέβαια κάτι ήδη, για την εμπλοκή σας με την ΟΝΕΔ, ένα σύντομο δηλαδή βιογραφικό. Καταγωγή μου είναι από τη Λάρδο, έχω μεγαλώσει σχολείο, έχω πάει στην πόλη της Ρόδου, σπούδασα μαθηματικά και ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Θέλετε να σας πω, από την οικογένειά μου, ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, η μητέρα μου ιδιωτικός υπάλληλος και τώρα ασχολούμαι με αυτό. Εντάξει, ναι. Κύριε Τοκούζη, να σας δώσουμε και εσάς τις ευκαιρία, παρότι νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θα σας γνωρίζει, να μας πείτε και εσείς λίγα πράγματα για εσάς και για την ενασχόλησή σας μέχρι σήμερα στην κοινωνία πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια στην πολιτική που μας έχετε ήδη βέβαια αναφέρει για την δραστηριότητά σας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρία Σαρή, εγώ είμαι επιχειρηματίας στον τουρισμό. Η έδρα μου είναι στην περιοχή του Φαλιρακίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές της χώρας.
Και ένας από τους λόγους, μπορώ να σας πω, που εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά του τόπου, όχι με την πολιτική. Εγώ δεν είμαι σαν τον κύριο Καραμαρίτη, δεν είμαι κομματικοποιημένος κάπου. Ήταν η αγάπη για τον τόπο μου και τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν όλα αυτά τα χρόνια, τόσο τουριστικές περιοχές όπως το Φαλιράκι, αλλά στην πορεία και οι περιοχές οι οποίες επισκεπτόμουν, όπως είναι τα νησιά της Δωδεκανήσου. Λοιπόν, τώρα αφού συστηθήκαμε, εγώ δεν χρειάζεται να συστηθώ, με ξέρουνε. Αφού συστηθήκαμε τώρα, αστιάκι ήταν αυτό για να γελάσετε. Δεν γέλασε κανείς. Όχι, εγώ χαμογέλασα. Δείξε τους ανθρώπους ότι χαμογελάνε. Λοιπόν, αφού συστηθήκαμε και είπαμε κάποια βασικά πράγματα για εσάς, για να σουβαρευτούμε κιόλας, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε στον κόσμο γιατί κατέρχεστε στις εκλογές και ποιοι είναι οι στόχοι και οι επιδιώξεις σας. Να ξεκινήσω λοιπόν τώρα αντίστροφα από τον κύριο Καραμαρίτη για να έχω μία ίση μεταχείριση και να σας ρωτήσουμε, κύριε Καραμαρίτη, λοιπόν, να μας πείτε πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά και γιατί επιλέξατε να συμπορευτείτε με τον σημερινό Περιφερειάρχη. Καταρχάς, σε συζητήσεις που είχαμε τους φίλους μου, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα ότι καλό είναι να κρίνεις, να κάνεις κριτική στα τεκτενόμενα του τόπου σου, αλλά είναι η υποχρέωση του καθενός απέναντι και στην κοινωνία, αλλά πόσο μάλλον και στα παιδιά του, γιατί τώρα εγώ είμαι και νέος πατέρας. Ναι. Νέος πατέρας. Και να το χαίρεστε, το παιδί. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είναι η υποχρέωση απέναντι και στα παιδιά μας να αφήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε βρει εμείς. Πόσο μάλλον από μια γενιά η οποία τον περισσότερο καιρό της ενασχόλησής μας με τις επιχειρήσεις ή ο καθένας από το πόστο του, την περάσαμε μέσα σε μια κρίση. Δηλαδή, αν πούμε ότι η κρίση ξεκίνησε το 2010, το 2011, είναι ακριβώς, εγώ είμαι 35 χρόνων αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς τα χρόνια τα οποία ασχολούμαστε στην κοινωνία, ας πούμε, ο καθένας από το πόστο του. Γι' αυτό το λόγο πήρα την απόφαση να ασχοληθώ, να βοηθήσω όπως μπορώ από το δικό μου μετερίζει και με τις γνώσεις που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι σε πρώτη φάση με τα μαθηματικά και μετά με τις επιχειρήσεις. Κύριε Καραμαρίτη, ήταν εύκολη αυτή η απόφαση και θεωρείτε ότι είναι και εύκολη η αποδοχή αυτής της απόφασης από την κοινωνία? Κοιτάξτε, η απόφαση είναι εύκολη. Μου έκανε μια τιμητική πρόταση ο κύριος Περιφερειάρχης και την αποδέχθηκα αμέσως. Δεν είχα κάποιο κόλλημα. Κάποιο διασμό, ναι. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα το νεαρό της ηλικίας μετράει στο ότι πολλοί θεωρούν πρέπει να μπει νέο αίμα στην πολιτική. Από εκεί και πέρα έχω το μειονέκτημα της μη μεγάλης αναγνωρισιμότητας, όπως ο κύριος Κουτούζης, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατέρχομαι στις εκλογές. Πάντα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Λοιπόν, κύριε Τοκούζη, θα ήθελα τώρα να μου πείτε εσείς πότε ξεκινήσατε την ενασχόλησή σας, σε τι ηλικία την ενασχόλησή σας με τα κοινά και γιατί επιλέξατε να κατέλθετε στις εκλογές της αυτοδιοικητικής του δεύτερου βαθμού, ενώ ήσασταν ήδη στον πρώτο, αλλά και γιατί επιλέξατε και τον Μανώλη Γλινό για επικεφαλής. Κυρία Σιερή, εγώ η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκίνησε σε μικρότερη ηλικία από ότι ο αγαπητός κύριος Καραμαρίτης. Ήμουν γύρω στα 28 χρονών, δεν μιλάω πλέον για τα πολιτιστικά, τα οποία ήταν πολύ, ναι, σε, πολύ μικρότερη, σε μικρότερη ηλικία, αλλά έχω μία 20ετή θητεία στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου από το 1998. Ασχολήθηκα με συλλόγους συνδικαλιστικούς. Ήμουνα πρώην πρόεδρος και γραμματέας και ταμείας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστιατόρων μέχρι και το 1998. Από το 1998 και μετά στο Επιμελητήριο, στην τοπική αυτοδιοίκηση ταυτόχρονα και στο νέο κλάδο που είχα πλέον επαγγελματικά καταρτιστεί, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα μικρά ξενοδοχειακά καταλήματα. Να μου πείτε πώς είναι δυνατόν να τα καταφέρνεις όλα. Όταν ασχολείσαι με τα κοινά... Αυτό εγώ δεν θα σας το πω, γιατί εγώ διαρωτώ με πώς τα καταφέρνω όλα. Έχω ήδη άποψη. Έτσι ακριβώς συμφωνώ. Όταν ασχολείσαι λοιπόν με τα κοινά, με τα προβλήματα του τόπου και ειδικά με συλλόγους, αντιμετωπίζεις προβλήματα τα οποία τα θεωρείς πολύ εύκολα να λυθούν, πολύ εύκολα και αυτονόητα πράγματα για τον απλό πολίτη, τον απλό δημότη και δυστυχώς
παρακολουθούσαμε πως δεν λυνότανε, διότι οι άρχοντες της τοπικής της αυτοδιοίκησης έως τότε επικαλούνταν χίλιες δύο δικαιολογίες, προβλήματα, αγγυλώσεις, μελέτες, εγκρίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Για φέρυπο ήταν και η αιτία η οποία ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση για να προσπαθήσω να λύσω τα αυτονόητα τα οποία έπρεπε να υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αλλά στην πορεία και στην αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, όπως είναι τώρα η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο λόγος που με ώθησε να ανέβω και να ασχοληθώ με την περιφέρεια ήταν ότι εδώ και 10-15 χρόνια ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανήσου και τα τελευταία 3 χρόνια ως πρόεδρος Συνομοσπονδίας Ελλάδος τουριστικών καταλυμάτων και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, παρακολούθησα να υπάρχουν συνέχεια τα ίδια προβλήματα τα οποία εδώ και 15-20 χρόνια πρωτοαντίκρισα όταν επισκεπτόμουν την Πάτμο, τη Λέρο, τους Λειψούς, τα Γαθονήσι, πανέμορφα νησιά, μικρά νησιά, τα οποία μπορούσαν να αναπτυχθούν τουριστικά και δυστυχώς δεν τους επέτρεπε η πολιτεία, το κράτος, διότι... Η ανυπαρξία των τοπικών αρχών. Ακριβώς, διότι δεν υπήρχε η συγκοινωνία έτσι ώστε να δοθεί το κίνητρο για να αναπτυχθούν τουριστικά. Τα τελευταία λοιπόν 3 χρόνια, όπως είπα, και με την ενασχόλησή μου πλέον στη Συνομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, αλλά και από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΣΕΤΕ, κοινωνικός εταίρος στον τουρισμό, και με την εμπειρία που είχα αποκτήσει, θεώρησα σωστό και μετά το κάλεσμα του Μανώλη του Κλινού, ενός πραγματικά δυναμικού ανθρώπου, ενός ανθρώπου ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει πως αγαπάει τον τόπο του, υπηρέτησε τον Δήμο Ροδίων και ως αντιδήμαρχος αλλά και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια. Μου ζήτησε λοιπόν να τον βοηθήσω στο κομμάτι το εγχείρημα που ξεκινούσε και ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού που έχω την εμπειρία αυτή και θεώρησα πως επιβάλλεται και εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ από τη μεριά μου έτσι ώστε το Νότιο Αιγαίο να πάει μπροστά, να γίνει καλύτερο και να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο, ακόμα και από κάποια νησιά τα οποία είναι ήδη ανεπτυγμένα. Κύριε Καραμαρίτη, εκπροσωπείτε μάλλον μία παράταξη η οποία είναι ήδη στην περιφερειακή αρχή του τόπου μας και θα ήθελα να μου πείτε αν εκτιμάτε, αν θεωρείτε ότι η παρούσα περιφερειακή αρχή με τον Γιώργο Χατζημάρκο έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο για τα νησιά ή αν έχει κάνει και σε κάποια ζητήματα τυχόν παραλήψεις. Κοιτάξτε, όταν μπαίνεις όταν είσαι περιφερειάρχης και ασκείς διοίκηση, ασκείς πολιτική, προφανώς κάποια πράγματα θα τα κάνεις καλά, ενδεχομένως και κάτι να μην γίνει. Το θέμα είναι όμως το εξής για μένα. Ποιο είναι το όραμά σου για τον τόπο και για το πώς μπορείς να ανέβεις σκαλοπάτι. Δηλαδή, τι εννοώ, αυτό που πέτυχε ο Γιώργος ο Χατζημάρκος με την προβολή των νησιών σε επίπεδο CNN δεν έχει ξαναγίνει και ούτε νομίζω ότι μπορεί κάποιος περιφερειάρχης να το καταφέρει στην πορεία να κάνει διαφήμιση και συνέντευξη απευθείας στο CNN, να το βλέπει όλος ο κόσμος και να μιλάει για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Έχει πετύχει τη γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ... Είμαστε προχθές στο κέντρο και είδαμε ότι όλα τα φώτα ήταν πεσμένα στη γαστρονομία της Ρόδου. Αυτό είναι για το νησί μας ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί και κατ' επέκταση όπως έγινε στη Ρόδο θα γίνει και στην Κο, θα γίνει και στη Λέρο και θα γίνει και στα νησιά των Κυκλάδων. Όλα αυτά δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιφέρεια, έτσι ώστε να έρθουμε μετά και να αλλάξουμε και αυτά που είπε ο κύριος Τοκούζης, που είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν χρόνια. Βέβαια, να πούμε το εξής, ότι ο περιφερειάρχης δεν είναι Θεός. Πρέπει να συνονιθεί και με τους δημάρχους, πρέπει να συνονιθεί και με την κυβέρνηση και πολλές φορές, όπως είπε και ο κύριος Τοκούζης προηγουμένως, βρίσκει κλειστές πόρτες. Πολλές φορές τις έχει ανοίξει και από μόνος του ο συγκεκριμένος. Οπότε για αυτό το λόγο, επειδή εγώ θεωρώ ότι πλέον πρέπει να προχωράμε... Θεωρείτε από ό,τι καταλαβαίνω ότι είναι ένας δυναμικός και διεκδικητικός περιφερειάρχης που έχει φέρει και αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτή είναι η αρχή για το τέλος πλέον. Πρέπει να διεκδικείς μέχρι τελικής πτώσεως και μέχρι να καταφέρεις να πετύχεις όσα περισσότερα μπορείς. Αν δεν είσαι διεκδικητικός, δεν θα πετύχεις κάτι. Στην εποχή που ζούμε, ειδικά με τα μειωμένα κονδύλια,
Και αν με ρωτάτε και εμένα ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Περιφερειάρχη την προηγούμενη θητεία του, είναι η άξιση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μας είχαν για πλούσιους, αλλά δεν τους είχε εξηγήσει κάποιος τόσα χρόνια ότι έχουμε την ισιωτικότητα, είναι διαφορετικό. Εννοείται για την αλλαγή της κλίμακας. Βέβαια, κατεβήκαμε κλίμακα, οπότε θα παίρνουμε περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι παίρναμε. Έτσι, είναι, αυτό πρέπει να το λέμε παντού. Είναι σημαντικό, ναι. Το πέτυχε ο Περιφερειάρχης με γραφείο το οποίο έστησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο αυτό, μπήκε και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι η πρώτη περιφέρεια. Η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη, η οποία κάνει απευθείας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τι σημαίνει αυτό, για να το καταλάβει απλός κόσμος, ότι μπορεί σε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο είναι από 50 εκατομμύρια και πάνω, να χρηματοδοτηθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ένα άλλο που αφορά και την καθημερινότητα των νησιωτών, είναι η συνεργασία, σε εισαγωγικά συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί με τον κύριο Πολάκη υπάρχουν και κλειστές πόρτες, έτσι, με τους γιατρούς, όπου δόθηκε ένα επίδομα, ας πούμε, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο στους γιατρούς να πάνε στα νησιά. Και αυτό αποκλειστικά από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε πρώτη φάση, και μετά θέλουν και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, με τον δρόμο που χάραξε ο κύριος Αντιμάρκος. Κύριε Καραμαρίτη, πρώτα απ' όλα θέλω να αναγνωρίσω ότι είστε διαβασμένος. Και σας συγχαίρω, παρά το νεαρό της ηλικίας σας. Κύριε Τοκούζη, θα ήθελα να μου πείτε, εσείς, παρότι κατεβαίνετε με τον κύριο Γλινό, θεωρείτε ότι ο κύριος Χατζημάρκος δεν επιτέλεσε έργο στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου? Κυρία Σαρή, με τον κύριο Χατζημάρκο έχουμε μια κοινή πορεία από το 1998, όταν πρωτοκατεβήκαμε στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ως φορέας και εγώ προσωπικά στήριξα την γαστρονομική πρωτεύουσα που διεκδικήσαμε, και θεωρώ ότι οποιαδήποτε προβολή γίνεται είναι θετική προς, για όλους, δηλαδή. Μπράβο, και για τα Δωδεκάνησα αλλά και για όλο τον Νότιο Αιγαίο. Από εκεί πέρα, μην ξεχνάμε πως το Νότιο Αιγαίο ήταν, είναι και θα παραμένει η πλουσιότερη περιφέρεια στο κομμάτι του τουρισμού και των εσόδων σε όλη την χώρα, διότι έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι και το ομορφότερο κομμάτι της χώρας όσον αφορά τα νησιά, τα οποία είναι πανέμορφα τόσο στις Κυκλάδες. Εννοείται στο φυσικό πλούτο, έτσι, τον ιστορικό πλούτο κτλ, φαντάζομαι. Από εκεί πέρα, η προβολή και η διαφήμιση η οποία έχει γίνει έως τώρα, και μπορώ να πω ότι έχουν επενδυθεί πάρα πολλά λεφτά, είναι μάλλον το budget είναι πολύ μεγάλο, και δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι παρευρεθήκαμε σε πάρα πολλές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, μπορώ να πω. Το θέμα είναι το εξής, ότι η κάθε... Συγγνώμη, σας διακόπτω, θα ήθελα να σας συγχαρώ, διότι βλέπω ότι διατηρείτε έναν πολύ ψηλό πολιτικό πολιτισμό, που το βλέπουμε δύσκολα τον τελευταίο καιρό, και αναγνωρίζετε και τα θετικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να είστε αντικειμενικοί. Εγώ είμαι πάντα θετικός και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή λοιπόν, ο ρόλος ο δικός μας και η άποψη δικιά μας δεν είναι ότι θέλουμε να αμφισβητήσουμε την πρωτιά του Νοτιού Αιγαίου και της περιφέρειας, αλλά στον τρόπο το οποίο γίνεται προβολή, στον τρόπο το οποίο διαχειρίζονται τα χρήματα, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη προσέλευση από επισκέπτες και να μπορεί να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα όλο το budget το οποίο επενδύουμε. Η δική μας λοιπόν η πρόταση είναι ότι το Νότιο Αιγαίο, 4 εποχές, το οποίο το λέει και η παράταξή μας και είναι και το όνομα της παράταξης, πρέπει να γίνει στόχος πλέον. Και να σας πω την καθαρή αλήθεια, κυρία Σαρή, δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι θεωρούν πως είναι πολύ εύκολο να πετύχουμε 12 μήνες τουρισμό. Αυτό όμως που πρέπει να βάλουμε στο στόχο είναι το επόμενο διάστημα και τα επόμενα 4 χρόνια να αναπτύξουμε το τουρισμό σε τέτοιο σημείο, στο οποίο να μην αναγκαζόμαστε να παρακολουθούμε τα φαινόμενα τα οποία αυτή τη στιγμή. Και αν μη τι άλλο, να μην συρρυκνώνεται περαιτέρω. Το Μάιο μήνα, δηλαδή τα τελευταία 5-10 χρόνια, υπήρχε μια σχετικά καλή αύξηση στον τουρισμό όσον αφορά τις αφίξεις. Δεν μιλάω για τα έσοδα, γιατί τα έσοδα πολύ καλά ο κάθε μικροεπιχειρηματίας
τους οποίους εγώ προσωπικά εκπροσωπώ και όχι μόνο τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και την τοπική αγορά, το οποίο είμαι γνώστης και είμαι μέσα στην αγορά. Γνωρίζει πολύ καλά πως τα τελευταία χρόνια έχει στριγνωθεί κατά πολύ το εισόδημά του και στο τέλος της τουριστικής περίοδου δεν υπάρχουν χρήματα πολλές φορές ούτε καν για να πληρώσει τις λειτουργικές υποχρεώσεις που έχει. Ο φετινός Μάιος μήνας έχει μία μείωση η οποία φτάνει στην τάξη το 50-60% πραγματικά και έχει χαθεί, σχετικά έχει χαθεί. Αυτό λοιπόν που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να φτιάξουμε αυτές τις σωστές υποδομές και τις συγκεκριμένες δράσεις πριν βγούμε έξω να τις προβάλλουμε, γιατί για παράδειγμα το να συμμετέχουμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το να συμμετέχουμε λοιπόν στην έκθεση για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της Γερμανίας χωρίς να έχουμε ήδη δημιουργήσει εναλλακτικές μορφές στο νησί μας, για μένα είναι ένα πράγμα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι συζητήσιμο. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να φτιάξουμε τις υποδομές, θα πρέπει πρώτα να οργανωθούμε και μετά να βγούμε έξω να διαφημιστούμε και να ξοδέψουμε λεφτά. Εγώ θα σας πω μια δράση η οποία ο Προτούρ είχε ξεκινήσει και ήταν από τις καλύτερες δράσεις και σχετικά, εάν συγκρίνουμε το budget το οποίο ξοδευόταν εκείνο το καιρό με το budget το οποίο ξοδεύεται τώρα για μια απλή έκθεση, ήταν πολύ χαμηλότερο. Και ήταν η συγκεκριμένη δράση που είχαμε κάνει επί σειρά ετών με το ποταμόπλιο, το οποίο ήταν στοχευμένες δράσεις με ένα budget των 300.000 ευρώ, αλλά με ανταποδοτικά κάποιων χιλιάδων, να μην πω και εκατομμυρίων ευρώ πίσω. Αυτό λοιπόν που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε ως παράταξη είναι να οργανώσουμε τα Νότιο Αιγαίο, τη Ρόδο, η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλο το Νότιο Αιγαίο και μην ξεχνάμε πως θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις Κυκλάδες, το Νότιο Αιγαίο σε δύο τμήματα. Είναι τα Δωδεκάνησα, τα οποία έχουν άλλες ανάγκες και οι Κυκλάδες οι οποίες έχουν άλλες ανάγκες. Δεν μπορεί δηλαδή για παράδειγμα να ξοδεύουμε. Να υπάρχει επιμέρους δηλαδή νησιώτικη πολιτική με βάση τα κριτήρια. Είναι, εδώ ακόμη και στα Δωδεκάνησα μπορώ να πω ότι το κάθε επαρχείο, ναι, το κάθε επαρχείο έχει τις δικές του ανάγκες. Άρα δεν μπορεί για παράδειγμα να επενδύουμε λεφτά για προβολή και διαφήμιση στην Αμερική, λέω εγώ, που πρόσφατα είχε πάει και ξανά είμαστε αυτές τις μέρες, αν θυμάμαι καλά, για την προβολή της γαστρονομίας, όταν δεν έχουμε φροντίσει πρώτα απ' όλα να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα στη Ρόδο. Δηλαδή, η Ρόδος αυτή τη στιγμή, ο πρωτογενής τομέας, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο που υπάρχει σε όλη τη χώρα. Άρα, ή όπως σας έδωσα το παράδειγμα, το να πάμε και να κάνουμε μια προβολή στην Αμερική, γιατί πράγματι εκεί προσελκύει πολύ κόσμο, οι Κυκλάδες, η Σαντορίνη, η Μύκονος, αλλά δεν ενδιαφέρει καθόλου ούτε τη Ρόδο, αλλά ούτε και τα υπόλοιπα νησιά. Σε αντίθεση όμως με την Αυστρία. Κύριε Τοκούζη, πρέπει να σας διακόψω, γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει και με ενημερώνει το κοντρόλ ότι πρέπει να δώσω το ένα λεπτό στους καλεσμένους για να κλείσουμε. Οπότε έχετε, κύριε Τοκούζη, εσείς ένα λεπτό για να πείτε το οτιδήποτε θέλετε στους τηλεθεατές πέραν από τις δικές μου ερωτήσεις. Και αν ένα λεπτό ακόμη μετά, ο κύριος Καραμαρίτης. Εγώ λοιπόν αυτό που ήθελα για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα ήταν πως επιβάλλεται να γίνει διαχωρισμός στα budget προβολής και διαφήμισης Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και ακόμη και μεταξύ των επαρχείων, συγκεκριμένες στοχευμένες δράσεις για το επαρχείο Καρπάθου, Καλύμνου, Ρόδου και από εκεί πέρα και τους υπόλοιπους. Μπορούμε, γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα ζούμε τα προβλήματα, είμαστε γνώστες των προβλημάτων, γνωρίζουμε τουλάχιστον τον τουρισμό. Εγώ προσωπικά έχω μια αρκετά μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο από ό,τι έχει γίνει έως τώρα. Κύριε Τοκούζη, παρενθετικά, πριν δώσω το ένα λεπτό στον κύριο Καραμαρίτη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μπορεί να μην το έχετε λάβει υπόψη σας. Εάν δεν το γνωρίζετε, μου λέτε ότι δεν το γνωρίζετε. Δεν την κάνω την ερώτηση για να σας φέρω σε δύσκολη θέση, την κάνω επειδή αυτή είναι η δουλειά μου. Έχουμε πληροφορηθεί το τελευταίο καιρό και έχουν υπάρξει και σχετικά δημοσιεύματα σε πανελλαδικό επίπεδο ότι έχει γίνει λάθος στις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων της παράταξής σας και έχετε σημειώσει τον νόμο που αφορά στις δημοτικές εκλογές. Να σας απαντήσω, κυρία Σαρή. Λοιπόν, επειδή και εγώ ενημερώθηκα χθες από την παράταξη από τον κύριο Γλινό, αυτό λοιπόν που είπα δεν θα σας πω τι είναι, θα σας απαντήσω όπως απάντησα σε ένα πολύ καλό μου φίλο σήμερα το μεσημέρι και ο οποίος κατεβαίνει με την παράταξη του Γιώργου του Χατζημάρκου. Μία
περιφερειακή παράταξη και δεν μιλάμε για ένα τοπικό συμβούλιο. Δηλαδή, εμείς ένα τοπικό συμβούλιο το οποίο οργανώσαμε στις Καλυθιές, πριν κάνει οτιδήποτε, συμβουλεύτηκε ένα νομικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν μια περιφερειακή. Ναι, εδώ πρέπει να έκανε λάθος ο νομικός ο ένας και μετά το πήρατε όλοι και έγινε παντού το λάθος. Αυτό το λάθος λοιπόν που κάποιοι θεωρούν λάθος είναι απλά πως υπάρχει μια αναφορά σε ένα νόμο ο οποίος υπερκαλύπτει τον νόμο τον οποίο επικαλούνται η αντίθετη πλευρά. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει καμία παρανομία. Μα εγώ δεν το έχω ακούσει από την αντίθετη πλευρά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σε πανελλαδικό επίπεδο από δημοσιογράφους που λένε ότι όλες οι καταθέσεις υποψηφιωτήτων ανά την Ελλάδα έχουν γίνει με αυτόν τον νόμο. Κυρία Σαρή, ακούστε να δείτε. Είσαστε μία έμπειρη δημοσιογράφος όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι γνωρίζουμε και γνωρίζετε πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος, δυστυχώς, ειδικά αυτή την περίοδο, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανάλογα που κινούνται και ποιους στηρίζουν. Έτσι. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Εγώ το μόνο που παρακολούθησα ήταν πριν από δύο μέρες μία ανάρτηση τοπικής εφημερίδας η οποία έβγαζε την παράταξή μας ότι υπάρχει πρόβλημα και θα πέσει. Και ακριβώς την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά από ούτε καν 24 ώρες, στις 12 ώρες, είχε πρωτοσέλιδο τις παρατάξεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το πρώτο δικείο. Άρα αυτή είναι η απάντησή μου. Ωραία. Τώρα... Εντάξει. Κύριε Καραμαρίτη, ο λόγος εσάς, το ένα λεπτό του καλεσμένου και κλείνουμε την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε το εξής. Πριν τρία χρόνια, η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου ήταν νούμερο 2 και σε αφήξεις και σε χρήματα, σε εισρωή χρημάτων. Αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1. Για να είναι νούμερο 1 η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, έχουν δουλέψει πάρα πολύ σωστά τόσο καιρό και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε άνοιγμα σε ποιοτικές αγορές. Και για μένα μία από τις ποιοτικότερες αγορές ανά τον κόσμο είναι η Αμερική. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και ως Ρόδος είναι να φέρουμε τον κόσμο, όπως πάει στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, συμφωνώ ότι οι περισσότεροι Αμερικάνοι πάνε εκεί, να έρθουν και στη Ρόδο. Για ποιο λόγο να μην έρθουν στη Ρόδο, δεν το έχω καταλάβει. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε είτε να κάνουμε επιμήκυνση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή τη τάξη του ενός μήνα, αλλά και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τα έσοδα του νησιού μας και τις εισρωές των τουριστών. Ωραία. Εγώ ήθελα απλά να απαντήσω γιατί τέθηκαν δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να πω ότι ποτέ δεν ήταν το Νότιο Αιγαίο δεύτερο, πάντα ήταν πρώτο, διαχρονικά πρώτο και με στοιχεία στον τουρισμό και στις αφήξεις. Και δεύτερον, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάμε στην Αμερική. Ήταν πρώτο στην Ελλάδα, εννοείται, γιατί πάντα. Νομίζω ότι η Κρήτη ήταν πρώτη. Ποτέ δεν ήταν. Πρώτη. Το Νότιο Αιγαίο ήμασταν πάντα πρώτοι. Δεν μιλάμε τώρα για τα έσοδα, μιλάμε για τις αφήξεις για τον τουρισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν έχω καμία αντίρρηση να ανοίξουμε νέες αγορές. Πραγματικά καμία αντίρρηση να ανοίξουμε νέες αγορές. Αλλά το να επενδύουμε σε νέες αγορές και να ξεχνάμε να πάμε στην Αυστρία, η οποία είναι μια παραδοσιακή αγορά για το νησί της Ρόδου, και αυτή τη στιγμή να έχουμε μείωση στον τουρισμό 70%, το οποίο παίζουν τα πάντα ρόλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει αποβληθεί. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Δυστυχώς δεν έχω αυτή τη στιγμή ένα τάμπλετ εδώ για να δω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Οπότε ετούμε στην διοίκηση εδώ να μου πάρει και ένα τάμπλετ, να μπορώ να ψάχνω να βλέπω τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμαρίτη και κύριε Τοκούση, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να επαναλάβω, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά ότι είχαμε κοντά μας τον Γιάννη Καραμαρίτη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη μπροστά το Νότιο Αιγαίο του Γιώργου Χατζημάρκου, και τον κύριο Παναγιώτη Τοκούση, που είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια 4 Εποχών του Μανώλη Γλινού. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.